σήμερα πραγματοποιήθηκε η άσκηση εκένωσης, μερικής εκένωσης του νοσοκομείου στα πλαίσια των εκθεσιακών σχεδίων του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Όσαφος και Περσέας. Θα ήθελα για το επιχειρησιακό μέρος σας μιλήσει ο διοικητής του ΜΑΚΕΠΗ. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την πυροσβεστική υπηρεσία, την ελληνική αστυνομία, τη μεραρχία στρατού που μας έφερε τις σκηνές, το ΕΚΑΒ και όλους τους εργαζόμενους του νοσοκομείου που η συμβολή τους ήταν καθοριστική στην ενέργεια της άσκησης. Νικόλας Παπασταθίου, ο διοικητής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας. Σήμερα πραγματοποιήσαμε την δεύτερη άσκηση στον ομό Αργολίδας Μερικής Εκένωσης Νοσοκομείου. Εχθές γνωρίζετε ότι πραγματοποιήσαμε επιτυχία και την αντίστοιχη άσκηση στον Άφλιο. Το επίπεδο συμμετοχής του προσωπικού ήταν εξαιρετικό σήμερα, δηλαδή μετήχε μεγάλους αριθμούς προσωπικού οι οποίοι πραγματικά ήξεραν τι πρέπει να κάνουν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στις ασκήσεις, να γνωρίζεις τι πρέπει να κάνεις, έτσι ώστε με ψυχραιμία να μπορέσεις να το εφαρμόσεις στην περίπτωση ομιγέννητο έκτατης ανάγκης ή κρίσης. Αλλά διαπιστώσαμε και ένα υψηλότατο επίπεδο ετοιμότητας και από τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δηλαδή από το πυροσβεστικό σώμα, από την ελληνική αστυνομία και από το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με υποδειγματικό τρόπο άμεσα, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν σαν αλυσίδα διάσωσης για τους ασθενείς και τραυματίες εντός εισαγωγικών που έπαιζαν στο συγκεκριμένο σενάριο της άσκησης. Ο στόχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και γι' αυτό το λόγο έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε αυτές τις προγραμματισμένες, το τονίζω, προγραμματισμένες ασκήσεις εκένωσης νοσοκομείων σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι να μπορέσουμε να μπορέσει το προσωπικό του κάθε νοσοκομείου να γνωρίζει το τι ακριβώς πρέπει να κάνει σε μια περίπτωση έκτακτης ανάγκης σε κρίσης, γιατί αυτό που θα πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι τα νοσοκομεία, οι υγειονομικοί σχηματισμοί γενικότερα είναι ιδιαίτερη σημασία χώροι, καθώς οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται μέσα σε αυτούς, οι ασθενείς και οι τραυματίες, μετά την περίπτωση ενός σεισμού θα εξακολουθήσουν να είναι ασθενείς ή τραυματίες, που σημαίνει ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να τους παρέχονται ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, σύν επιπλέον την επιβάρηση που ενδέχεται να έχει ένας υγειονομικός σχηματισμός και από τους εξωτερικούς παράγοντες. Άρα λοιπόν, για να μπορέσουμε να πούμε ότι το προσωπικό είναι σε θέση πρώτα να προστατεύσει τον εαυτό του και μετά να παρέχει αποτελεσματικές βοήθειες τόσο αφιπλοβισμού όσο και ιατρικές και νοσηλευτικές στον κόσμο, θα πρέπει με αφορμή αυτές τις ασκήσεις να εκπαιδεύεται όσο το δυνατόν περισσότερο. Αυτή η άσκηση ουσιαστικά είναι η αρχή μιας από ομάδας ασκήσεων, μικρότερης κλίμακας, η οποία θα πραγματοποιηθεί και εδώ και στο νοσοκομείο του Ναυπλίου και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε πάντοτε να έχουμε το έτοιμο πόλεμο στο προσωπικό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστήσω το νοσηλευτικό προσωπικό που μετήχε στις ομάδες αυτές. Βγήκε ένα μήνυμα από όλο αυτό, ότι οι ομάδες μπορούν να συνεργαστούν όταν τον θέλουν, με την καθοδήγηση της ιατρικής κοινότητος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Υπουργείο που μας επέλεξε σαν νοσηλευτική μονάδα για να κάνουμε αυτή την άσκηση. Συγχαρητήρια στον κύριο Παπαευσταθίου και στον κύριο Μίχο και σε όλη την ομάδα, διότι με τις οδηγίες τους μάθαμε όλοι τι βήματα πρέπει να ακολουθήσουμε σε ένα τέτοιο επίγον περιστατικό που θα συμβεί στο νοσοκομείο μας. Και πάλι συγχαρητήρια σε όλο το προσωπικό που συμμετείχε και στην ομαδικότητα την οποία επέδειξε. Σήμερα η υπηρεσία μας συμμετείχε στην άσκηση σεισμού και εκένωση του νοσοκομείου που διοργανώθηκε από το ΕΚΕΠΗ. Η υπηρεσία μας συμμετείχε με 4 οχήματα και 10 άντρες. Το σενάριο προέβλεπε τον απεγκλωβισμό 3 ατόμων από το νοσοκομείο, από το ισόγειο και 2 από το πρώτο όροφο. Νομίζω ότι όλα πήγαν καλά και η συνεργασία ήταν εξαιρετική.